τραγουδήσει από την Αυστραλία με μελωδία. Ε? Με μελωδία. Τι μελωδία. Να το ακούσουμε. Μια αγκαλιά με τους Έλληνες που είναι εκτός εθνικών συνόρων και είναι μια ολόκληρη Ελλάδα όπου και να τους συναντήσουμε. Και στην Αυστραλία, για την Ελλάδα, την κατάφερε Αμερική να τους ενώσει και ας βρίσκονται χιλιόμετρα έτσι, μακριά. Έτσι. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε αυτούς τους Έλληνες με κοινό παρανομαστή, την αγάπη για την Ελλάδα, για τις παραδόσεις. Λοιπόν, που βρίσκονται, θα συνδεθούμε. Μόσχα θα πάμε. Που είναι το κέντρο του ελληνικού πολιτισμού και εκεί είναι η βάση με τη σύνδεση σε όλα τα μέρη τα οποία βλέπετε. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα στη Μόσχα, στο Κατάρ, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα σας, μας ακούτε. Βεβαίως, σας ακούμε και σας χαιρόμαστε. Καλημέρα λοιπόν, να κάνουμε τις συστάσεις. Να κάνουμε τις συστάσεις και να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Με τον κύριο Γιάννη Κοφόπουλο, μουσικός, ερμηνευτής, συνθέτης. Εσείς είστε στη Μόσχα, έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ είμαι στη Μόσχα. Είμαι εδώ αυτή τη στιγμή με την χορευτική ομάδα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού. Εδώ είναι η Νατάσα Νιχάεβα, είναι η βασική ερμηνεύτρια του project, αυτού του βίντεο project. Ναι. Γεια σας από τη Μόσχα. Καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά. Που είχε και όλη αυτή την ιδέα, έτσι. Είχε την βασική ιδέα, ναι. Την οποία την φίλτραρε η Αξάνα Νιχάεβα, που είναι η επικεφαλή, η Αξάνα Ραξίεβα, συγγνώμη, που είναι η επικεφαλής του χορευτικού του και του ελληνικού πολιτισμού. Ναι. Μου ζητήσανε εμένα την βοήθειά μου, γιατί εγώ εδώ είμαι μουσικός, κάνω συναυλίες, είμαι σχετικά γνωστός στο ρωσικό κοινό, για τη μουσική επένδυση, η διασκευή δηλαδή του τραγουδιού του Μίλου Μουφόκινου είναι δική μου, γιατί με το δικό μου συγκρότημα την Κρικοπάντα το παίζουμε σε διάφορες συναυλίες, οπότε και σε όπως από την πορεία.
η Αξάν οργάνωσε όλο αυτό το δίκτυο και ένωσε, η Ανατάσα οργάνωσε το δίκτυο και ένωσε όλες τις πολιτικές ομάδες που βλέπετε από 7 χώρες. Ναι. Δίπλα που είναι ο Στάθης. Καλημέρα και από εμένα. Καλημέρα, καλή χρονιά. Εγώ λίγο μετά τη Νικητόπουλο, είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής, είμαι αποσπασμένος από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και εργάζομαι ως δάσκαλος παραδοσιακών χωρών στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού της Μόσχας. Υπέροχα. Η ομάδα μου αποτελείται κυρίως από Ρώσους φιλέλληνες και από μερικούς Έλληνες ομογενείς ποντίους. Ναι. Το όλο καλλιτεχνικό εγχείρημα εμπνεύστηκε, όπως είπε ο Γιάννης Οποφόπουλος, από την Ναταλή Τιμιχάεβα και με τη σύμπραση της επικεφαλής του γκρουπ της Αξάνα Ραχτσέβα και με συνεργασία με τον διακεκριμένο μουσικό μας εδώ στη Μόσχα, τον Γιάννη τον Ποφόπουλο, και την συμπαραγωγή και υποστήριξη. Μισό λεπτό να κάνουμε τις συστάσεις τώρα, γιατί αν ο Πούτιν με τον Μπάιντεν μπορούν να συνομιλήσουν, μόνο οι Έλληνες μπορούν να τους φέρουν κοντά. Πάμε λοιπόν από τη Μόσχα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Μισελ Τσιγαρίδα Βέλλερ είναι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλημέρα, καλή χρονιά. Είναι μέλος του λογογραφικού ομίλου των Ελλήνων της Αμερικής. Μας ακούτε? Σας ακούω, εσείς με ακούτε? Πολύ καλά, πολύ καλά. Ευχές. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Υγεία σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα, έχετε απόλυτο δίκιο. Και με παραδοσιακή φορεσιά σας βλέπουμε, έτσι έχετε ετοιμαστεί ειδικά για την περίσταση. Λοιπόν, και καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είστε μακριά από την πατρίδα, μπορεί η Αμερική να είναι πολύ μακριά από τη Ρωσία, από το Κατάρ και από την Αυστραλία, αλλά ωστόσο αυτό που σας έχει ενώσει όλους σε αυτό το ελληνικό κέντρο είναι η αγάπη για την πατρίδα, για την παράδοση, συνεχίζετε, μαθαίνετε τους χορούς, διατηρείτε τη μουσική και όλα τα ακούσματα της χώρας μας. Εννοείται, εννοείται. Πόσα μέλη έχετε, κυρία Τσιγαρίδα, στην παρέα σας εκεί στη Νέα Υόρκη? Έχουμε κάθε εβδομάδα 20 με 30 μέλη, αλλά όλοι μαζί μπορούμε να είναι 100 ή 150, αλλά δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί τώρα. Ναι, σε λίγο ευχόμαστε να έχουμε... Και επειδή είναι βράδυ, να πάμε και λίγο βορειότερα από εσάς στη Νέα Υόρκη, στην Οτάβα, για να καλημερίσουμε και την κυρία Ελένη Σόκου. Ευχές από εμάς, κυρία Σόκου. Και τον κύριο Γρηγόρη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, υγεία, υγεία. Με υγεία, με πολύ χορό πάνω απ' όλα. Με πολύ χορό. Και να ανταμώνουμε να αγκαλιαζόμαστε. Εσείς πώς είσαστε στην Οτάβα που χορεύετε ελληνικά? Πόσοι είμαστε, έχουμε αυτή τη στιγμή 25 σταθερά μέλη, ναι, με κάνει εγγραφή. Και αναμένεται όταν τα μέτρα COVID λιγάκι μαλακώσουν να έχουμε και περισσότερους με το καλό. Ναι. Μαρία Φωτεινού και Δημήτρα Κορδέλα είναι στην Τόχα, να τις καλημερίσουμε και εμείς. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς από την Τόχα. Καλημέρα και από την Τόχα. Λίγο πιο δυνατά να σας ακούσουμε καλύτερα. Καλημέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά. Καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά να έχουμε. Όλοι μας. Να είστε καλά. Να δούμε λίγο καλύτερα να ακούσουμε την Δήμητρα και τη Μαρία. Στην Ντόχα, πόσα μέλη έχει ο ομιλός σας? Τα άτομα του φορεστικού είναι περίπου στα 20. Περίπου είναι όμως σταθερά, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι μετακινούνται στην Ντόχα. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια έχουν μείνει μισή από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Ναι, δεν έχουμε καλό ήχο. Δεν έχουμε καλό ήχο στην Ντόχα, δυστυχώς. Πάμε πίσω στη Μόσχα για να σας απολαύσουμε. Γιάννη. Ναι, γεια σας. Και πάλι. Ένα στοιχείο ακόμα, ναι, ότι το όλο project, το καλλιτεχνικό εγχείρημα αυτό, υποστηρίχθηκε από τη διευθύντρια του ΚΕΠ Μόσχα, την κυρία Θεοδώρα Γιαννίτση, η οποία δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα, μας ακούει όμως. Και ωραία. Καταλαβαίνουμε όμως ότι έχει αγκαλιαστεί από όλη την ομογένεια, έτσι.
Ναι, βέβαια. Ήταν μια εξαιρετική ιδέα. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το project, να ξεπεράσουμε τις ιδιωτικές δυσκολίες που έχουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έχουμε πολλούς ακόμα χορούς να δείξουμε. Είναι αστήρευτος ο πλούτος της ελληνικής μουσικής, το ξέρετε αυτό. Εδώ σίγουρα αγκαλιάστηκε την ομογένεια. Ναι. Και έχουμε την άμεση υποστήριξη πολλών φορέων, συμπεριλαμβανομένου και εννοείται του ΚΕΠ, του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού. Γιάννη μου, πού σας βρίσκουν μέσω διαδικτύου για να έρθουν σε επαφή μαζί σας? Μέσω διαδικτύου μας βρίσκεται στο Instagram, στο YouTube, στο Facebook, One World, One Love, One Dance. Ναι. Ένας κόσμος, μια αγάπη, ένας χορός. Εμένα προσωπικά με βρίσκεται σαν Ιωάννης Κοφόπουλος. Βρίσκεται και το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Είμαστε ενεργοί εδώ, πολύ ενεργοί. Εμάς, αλήθεια, πόσα μέλη έχει το χορευτικό μας? Γύρω στα 30 φορά. 30 περίπου μέλη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να είστε καλά, να σας χαιρόμαστε, να σας βλέπουμε πάντοτε και περισσότερους και πάντοτε να χορεύουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τους και άλλους χορούς, έτσι. Είμαστε στο Ισμαήλος Κικρέμλ. Ναι. Ο Ισμαήλος Κικρέμλ είναι ένα, ας το πούμε, μουσείο, ναι, το οποίο απεικονίζει εδώ το εσωτερικό του Κρεμλίνου. Εδώ γυρίσαμε και το βίντεο και είπαμε, διαλέξαμε και αυτό το χώρο. Πολύ ωραία. Ωραία, όλοι μαζί οι Έλληνες της Ομογένειας, ένα μήλο κόκκινο λοιπόν, έτσι, μια αγκαλιά. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε καλή σας πολύ ημέρα και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Για την Νέα Υόρκη, για την Οτάβα και την Ντόχα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχές.